Το Προνιούς Τζιάρα αποκαλύπτει και επιστολή στελέχου τη ΣΕΙΠ προ τους βουλευτές μέλη της Επιτροπής Θεσμών και διαφάνεια της Βουλής. Πρόκειται για την επιστολή υπαλλήλου της υπηρεσίας που έχει μεταταχθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θυμίζουμε ότι επιστολέ επιστολές με σημαντικά στοιχεία που αφορούν την υπόθεση υποκλοπών έχουν αποστείλει στην Επιτροπή και άλλοι υπάλληλοι της SAP από τότε που ξέσπασε το μεγάλο αυτό σκάνδαλο. Βέβαια, όπω γνωρίζουμε, η κυβερνητικά ελεγχόμενη πλειοψηφία τη Επιτροπή αρνήθηκε να καλέσει αυτού του υπαλλήλου να καταθέσουν, προκειμένου να πέσει άπλετο φω στη δυσόδια αυτή υπόθεση. Στην επιστολή αυτή, η πάλιλο Σοφία Ζήτα επισυνάπτει και δύο αναφορέ τη, μία του 2020 και μία του 2022 προ τον πολιτικό προϊστάμενο τη ΑΕΠ, τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, καθώ και μία απαντητική επιστολή του αποπεμφθέντο, μόλι πριν δύο ημέρε, τέο β' υποδιοικητή τη ΑΕΠ, Διονύση Μελιτσιώτη. Στις επιστολές αυτές, το στέλεχος της ΣΕΙΠΑ αναφέρεται στην κατάσταση διάλυσης που επικρατεί στην υπηρεσία τα τελευταία χρόνια, καθώς και στις υποκλοπές που γίνονταν και γίνονται ακόμα ει βάρος και πολιτικών όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή. Μεταξύ των άλλων υποθέσεων που είχα αναλάβει, κάποια ημέρα παρέλαβα φάκελο που αφορούσε το χειρισμό και την ανάλυση της επισύνδεσης του τηλεφώνου του κυρίου Στέριου Πιτσιόρλα και μάλιστα την περίοδο που ήταν πρόεδρος του Ταϊπέτ πριν γίνει αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ξέφρασα στην τότε ιεραρχία της υπηρεσίας την αντίθεσή μου στο να αναλάβω τη συγκεκριμένη υπόθεση, διότι δεν αρμόζει ούτε στο χαρακτήρα μου, ούτε στα επαγγελματικά μου καθήκοντα η παρακολούθηση Ελλήνων πολιτικών. Ενώ περιγράφοντα του εκβιασμού και τι απειλέ που δέχονταν το προσωπικό τη ΕΕΠ από τι διοικήσει και του κολαούζου, αναφέρει στον Πρωθυπουργό τη Πιέση τι απειλέ και του εκβιασμού που δέχτηκε προκειμένου να καταθέσει ψέματα εναντίον συναδέλφων τη, γνωστό και σε εμά από τι δικαστικέ του περιπέτειε που του ενέπλεξαν οι διοικήσει ΕΕΠ επί Μπίκα και Ρουμπάτη. Όλο αυτό επειδή αυτοί αρνήθηκαν να καταθέσουν ψεύδι κατά τη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή και των τότε διοικήσεων τη ΕΕΠ. Χαρακτηριστικά η Σοφία Ζήτα αναφέρει στην τελευταία της αναφορά προς τον Πρωθυπουργό. Συγγνώμη, αλλά μάλλον ο στάσιμο λέκτορα φυσική, αναφερόμενη στον κύριο Μελιτσιώτη, δεν αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα κάποιων θεμάτων. Λυπάμαι. Ίσως όλα αυτά να φταίνουν λόγω τη τάση μου και στην υπόθεση του συναδέλφου Κωνσταντίνου Αγγελάκη, που δεν υπέκυψα στι πιέσει ορισμένων υπηρεσιακών παραγόντων να καταθέσω ψέματα εναντίον του, όπω σα έχω ήδη αναφέρει.